Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα θα βρεθούν οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης μετά το 2013 ή το απέκτησαν από αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς του παλαιού διπλώματος, καθώς το 2028 πρόκειται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους και να περάσουν ξανά από γιατρούς, πληρώνοντας για ακόμη μία φορά παράβολα αξίας 128 ευρώ. Όποιος πολίτης έχει το ροζ χάρτινο έντυπο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το 2033, εκτός και αν συμπληρώσει τα 65 έτη, όπου θα κληθεί να κάνει ανανέωση. Το κόστος για την αντικατάσταση, αν κάποιος πει ότι όχι, εγώ θέλω να αλλάξω το έντυπό μου, να πάρω το πλαστικό, το κοινοτικό, είναι πολύ χαμηλό. Με ένα παράβολο μπορεί σε μια σχολή οδηγών να το κάνει, είτε και μόνος του. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικό για τους πολίτες να αλλάξουν υποχρεωτικά το δίπλωμά τους από το παλιό έντυπο στο καινούριο. Εννοείται, αν θέλουν μπορούν να το κάνουν, έχουν αυτό το δικαίωμα, αλλά η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, ότι όλα τα παλιά διπλώματα, τα χάρτινα, να το πούμε απλά, είναι το 2032. Μέχρι τότε είναι η διορία. Αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί, εννοείται, να κάνει τη δουλειά του, να συνεχίσει με το δίπλωμα που έχει. Οι πρώτοι που θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά το κόστος ανανέωσης είναι όσοι απέκτησαν δίπλωμα μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013. Οπότε και οι διευθύνσεις μεταφορών έδιναν τις νέες πλαστικές κάρτες που λήγουν το 2028. Ακόμη αντιμέτωποι με τη νέα αυτή πραγματικότητα θα είναι και οι οδηγοί που θα πρέπει να αντικαταστήσουν το χάρτινο ροζ δίπλωμα με τη νέα πλαστική κάρτα άδειας οδήγησης. Αυτό που ισχύει σήμερα θέλει εκεί πέρα γύρω στα 130-140 ευρώ συνολικό κόστος για την αλλαγή του διπλώματος. Άρα κάποιος που θα αποφασίσει κάποια στιγμή να αλλάξει το δίπλωμά του θα πρέπει να πληρώσει 140 ευρώ περίπου. Απλά να τονίσουμε ότι το κόστος είναι στα 128 ευρώ, συν έξοδα μετά, αν κάποιος πολίτης θέλει να το κάνει μόνος, τον θέλει να απευθυνθεί σε ένα γραφείο για να τον βοηθήσει η διαδικασία. Όσον αφορά την ανανέωση διπλώματος, γίνεται για τους πολίτες που είναι 65 ετών και άνω και έρχεται να προσθεθεί σιγά σιγά και μία νέα κατηγορία. Ήτανε παιδιά που έβγαλαν δίπλωμα το 2013, όσοι έβγαλαν δίπλωμα το 2013 και μετά, καλούνται να κάνουν ανανέωση κάθε 15 έτη. Οπότε αυτοί θα κάνουν ανανέωση όπως έκαναν παλαιότερα οι οδηγοί άνω των 65, με κόστος πράγματι, είναι αυτό που αναφέρεται, είναι το παράβολο της ανανέωσης, είναι η γιατρή που πρέπει να περάσει και υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος όπως αναφέρεται. Αυτή τη στιγμή είναι στα 140 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 140 ευρώ. Ναι. Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητάει η υπηρεσία συγκοινωνιών. Για όλα αυτά τα νέα δεδομένα που μπαίνουν στη ζωή μας την επόμενη πενταετία, το ποσό που θα χρειάζεται αγγίζει τα 128 ευρώ, τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που πληρώνουν σε παράβολα όσοι σήμερα ξεκινούν να βγάλουν δίπλωμα για πρώτη φορά. Όσοι έχουν κρατήσει το ροζ χάρτινο τρίπτυχο δίπλωμα έχουν μία ακόμη πενταετή παράταση, αφού το συγκεκριμένο δίπλωμα λήγει στις 19 Ιανουαρίου του 2033. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της σταδιακής εναρμόνισης της χώρας μας με την κοινοτική οδηγία που προβλέπει την αντικατάσταση όλων των παλαιών διπλωμάτων και την διοικητική αναθεώρησή τους κάθε 15 έτη. Δεν έχουμε την υποχρέωση αυτή όταν κινούμαστε εντός Ελλάδος. Για εξωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό το πράγμα, είτε για Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για χώρες τρίτες. Τώρα μιλάμε για 10 χρόνια σχεδόν μπροστά. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή τι θα παίξει ούτε την επόμενη χρονιά. Είτε από θέμα παραβόλων, είτε ή οποια άλλη διαδικασία αποφασιστεί μέχρι τότε.